πρόσφατο δελτίο που εκδώσατε ως ΕΒΑ αναφέρατε ότι αν δεν κλείσει η αξιολόγηση εντός του Μαρτίου, κινδυνεύουμε να χάσουμε ολόκληρο το 2017. Πού βρισκόμαστε τώρα και πώς θεωρείτε ότι κινείται αυτή η κατάσταση? Κοιτάξτε, η εμπειρία δείχνει ότι στο τέλος, παρόλες τις καθυστερήσεις, παρόλες τις πολυσυεργίες, στο τέλος η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση μέχρι τώρα, συμφωνεί. Δηλαδή ολοκληρώνει την αξιολόγηση και έχω την αίσθηση ότι αυτό θα γίνει και σήμερα. Εγώ έχω φτάσει στο σημείο να πιστεύω ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή ένα σοκ αξιοπιστίας και ένα σοκ επενδύσεων ταυτόχρονα. Δηλαδή, καλή η εφαρμογή του προγράμματος, καλές οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συνεχιστούν, η δεύτερη αξιολόγηση να κλείσει, να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι πηγαίνουμε πάρα πολύ σταδιακά. Δηλαδή, η οικονομία είναι σε μία στασιμότητα, όπως το ξέρετε, 6-7 χρόνια τώρα και δεν βλέπει ο κόσμος το φως στην άκρη του τούνελ. Νομίζω ότι όλα γίνονται για την ανάπτυξη στο τέλος της ημέρας. Απλώς μερικοί νομίζουν ότι η ανάπτυξη θα έρθει από τον ουρανό, θα έρθει με το να δανειστούμε από την Διεθνή Τράπεζα για να επιδοτήσουμε 150.000 θέσεις εργασίας. Ο τρόπος που θα γίνει αυτό το πράγμα είναι μόνο μέσω ιδιωτικών επενδύσεων, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Υπάρχουν και κάποιοι που υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη θα έρθει μέσα από ένα εθνικό νόμισμα και θεωρούν ότι μέσα εντός του ευρώ δεν υπάρχουν ελπίδες. Συμμερίζεστε την άποψη αυτή? Όχι, καθόλου. Ο λόγος είναι ότι η μετατροπή, δηλαδή η έξοδος από το ευρώ, δεν είναι μία τεχνική επιλογή όπου λες ότι εγώ θέλω να έχω μεγαλύτερη ανεξαρτησία στην νομισματική και συναλλαγματική πολιτική και συνεπώς θέλω να φύγω από την Ευρωζώνη, διότι θέλω να έχω ακόμα ένα εργαλείο για να σπρώχνω την αναπτυξιακή διάσταση της οικονομικής πολιτικής. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, διότι δεν είμαστε μια οικονομία η οποία είναι οργανωμένη, λειτουργική, έχει ανάπτυξη. Δεν είμαστε σε αυτή την φάση. Ο μόνος λόγος για να βγούμε από το ευρώ είναι, στο μυαλό των περισσότερων, για να μην αποπληρώσουμε τα χρέη μας, για να μην εξυπηρετήσουμε τα χρέη μας. Αλλά εάν αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα φύγουμε από το ευρώ, καταλαβαίνετε ότι θα προκύψει χάος. Διότι η μη εξυπηρέτηση του χρέους, το χρέος δεν πρόκειται να αλλάξει, μπορεί το νόμισμα να αλλάξει, αλλά το χρέος θα παραμείνει σε ευρώ και θα είναι σε ευρώ για πάντα. Αυτό που λέμε στην κυβέρνηση είναι πολύ απλό. Ότι αν θέλετε ανάπτυξη, αν θέλετε δημιουργία θέσεων εργασίας, πρέπει να αλλάξει το μείγμα πολιτικής, να περιοριστεί η φοροδιαφυγή, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το περιθώριο να μειωθούν λίγο οι φόροι. Ακόμα και αυτό που λέει το ΔΝΤ για τη μείωση του αφορολογήτου, στην ουσία είναι μία πρόταση η οποία ακριβώς με το να βάζει όλους τους Έλληνες να πληρώνουν κάτι λίγο, δημιουργεί ένα περιθώριο για να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές σε μια γκάμα πραγμάτων που έχει αναπτυξιακή διάσταση στην οικονομία.